Καλησπέρα σα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμά να καλωσορίζουμε στο πλατό τη εκπομπή μα τον Δ. Αναστάσιο Βεκρή, καταξιωμένο πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη Advanced Hair Clinics. Και μάλιστα σήμερα μαζί έχουμε και τον κύριο Ευαγγέλη Στόβελ, ο οποίο θα μα μιλήσει για τη δική του εμπειρία. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τη τριχόπτωση. Κάποιοι επιτυχώ, κάποιοι ανεπιτυχώ. Πείτε μα αρχικά, τι είναι αυτό που προκαλεί την τριχόπτωση. Η τριχόπτωση στο πλήστο των περιπτώσεων, πάνω από το 90%, αφορά άνδρε και γυναίκε, είναι κυρίω της μορφή τη κληρονομική, τη λεγόμενη ανδρογενετική αλλοπαικία. Είναι αυτό που βλέπουμε και στον περίγυρό μα και στην κοινωνία. Οι άνθρωποι, κυρίω άνδρε, με εμφανή αρέωση σε διάφορε βαθμίδε, που μπορεί να είναι από την απλή τριχόπτωση που ξεκινά μέχρι την εγκατεστημένη φαλάκρα. Ε, σε διαφορετικό βαθμό, με πιο διάχυτη μορφή, αφορά βέβαια και τι γυναίκε. Γιατί γιατί ανήκει στο κληρονομικό μας υπόστρωμα, στο DNA μας, στα γονίδια μας και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και σε άνδρες και σε γυναίκες. Η ανδρογενετικού τύπου αλλοπική που αναφέρατε να φανταστώ ήταν και το πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο Βαγγέλης και απευθύνθηκε σε εσά. Ένα κλασικό πρόβλημα ήταν αυτό που αντιμετώπισε ο Βαγγέλης. Προέκυπτε από το ατομικό του ιστορικό, δηλαδή το πώς έχασε τα μαλλιά και από το κληρονομικό του ιστορικό, γιατί υπήρχαν στην οικογένεια και πολλές φορές γίνεται και από και από πατέρα και τη μητέρα, να υπάρχουν συγγενεί οι οποίοι να είχαν παρόμοιο πρόβλημα. Αυτό μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Βαγγελί, πότε ξεκίνησε να παρατηρεί τα πρώτα σημάδια τη τριχόπτωση. Τα πρώτα σημάδια θα έλεγα ότι τα παρατήρησε στην ηλικία των 33-34 από εκεί. Νομίζω μια κλασική ηλικία που ξεκινάει. Ναι, μάλιστα, θα έλεγα με βάση τα στατιστικά και αρκετά όψιμη. Με την έννοια ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποιο πρόβλημα ανδρογεννητική ολοπαικία. Μετά την εφηβεία, ακόμη και από την ηλικία των 18-19 ετών. Αρκετά νωρί. Ναι. Ε, Συνήθω τα προβλήματα που ξεκινάνε νωρί είναι και τα προβλήματα που είναι τα λεγόμενα, τα λεγόμενα ταχαίω εξελισσόμενα, με αποτέλεσμα να είναι οι άνθρωποι που σε ηλικία όπω του Βαγγέλη, λίγο μεγαλύτερα, είναι τελείω φαλακροί. Ο Βαγγέλης, από αυτή την άποψη, ήταν αρκετά τυχερό ω προ την ηλικία έναρξη. Είχε όμω ένα μειονέκτημα που φαίνεται και από τι φωτογραφίε, ότι ε, ουσιαστικά το pattern τη αλλοπεκία του Βαγγέλη. Που και αυτό να πούμε εδώ πέρα ότι είναι κληρονομικά ελεγχόμενο, αφορούσε κυρίω την προστινή περιοχή. Με αποτέλεσμα να έχουμε τι. Από τη μια, έναν νέο άνθρωπο, που φαίνεται από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ότι είναι νέο, υγιή, να έχει χάσει το pattern, το σχέδιο του μετώπου. Να έχει βαθύνει το μέτωπο του και να έχει φτάσει πιο πίσω σε μια ηλικία που θα περιμέναμε έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερο. Αυτό είναι, ξέρετε, που δημιουργεί το μεγαλύτερο αισθητικό πρόβλημα και ταυτοχρόνω και ψυχολογικό πρόβλημα στου άντρε. Η υποχώρηση τη μετοπία γραμμή που συμβαδίζει με άνθρωπο μεγαλύτερη ηλικία. Και είναι και κάτι που έχει και άμεσο αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση του ατόμου πολλέ φορέ. Κακά τα ψέματα. Ε, η φαλάκρα, η ανδρογεννητική αλοπαικία είναι τόσο παλιά όσο είναι και το ανθρώπινο είδο. Υπάρχει στον άνθρωπο, υπάρχει και στα ανώτερα πρωτεύοντα. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Χιμπατζίδε, γορίλε, ουρακοτάγκοι Έχουν το γονίδιο τη ανδρογεννητική αλοπαικία. Απασχολείται την ανθρωπότητα από αρχιωτά των χρόνων στα πρώτα γραπτά κείμενα των Σουμερίων και των Βαβυλωνίων και των αρχαίων Αιγυπτίων υπάρχουν συνταγέ για την αντιμετώπιση τη τριχόπτωση, όσο και να σα φαίνεται περίεργο. από καταβολή κόσμου, από θα κόσμο. ότι είναι... Γιατί? Γιατί? χτυπάει στον πυρήνα της ανδρικής ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Το πλούσιο μαλλί, ας θυμηθούμε λίγο και τους αρχαίους μύθους, ας θυμηθούμε την περιγραφή των ηρώων, όπως ο Αχιλέας, στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, που ήταν οι νέοι με πλούσια μαλλιά, με πλούσια ακόμη την ιστορία με τον ε, Σαμψον και τη Δαλιδά. Που του κόψανε το μαλλί κόψαν και, το και χάσε τη δύναμή του. Mm. Αυτά όλα είναι αλληγορίε που έρχονται στι ημέρε μα σαν μνήμε από αρχαιότατου χρόνου και έχουν να κάνουν με τον πυρήνα τη αντρική αυτοπεποίθηση που είναι η νεανική εμφάνιση και το σφρίγο. Ένα κομμάτι του οποίου πέρα από του μη και το ανάστημα είναι τα μαλλιά. Η πλούσια ακόμη. Mm. Σε όλου του λαού και σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθείτε, Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη σωστή διάγνωση καταρχά. Είναι το Α και το Ω. Άρα, όπω είπαμε και πριν, το κληρονομικό ιστορικό του Βαγγέλη, η ηλικία έναρξη, η ταχύτητα εξέλιξη του φαινομένου. Μετά από αυτό, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι πιθανέ μα επιλογέ. Και εκεί πέρα κινούμαστε σε δύο κατευθύνσει. Κάτι που συζητήσαμε και με τον ίδιο τον Βαγγέλη και μπορεί να το βεβαιώσει. Πρώτον, ναι, τι σε απασχολεί, έχω το πρόβλημα τη μετοπία γραμμή και τη αρέωση μπροστά μπορεί αυτό να φτιαχτεί με κάποιο τρόπο. Η απάντηση είναι ναι, με μεταμόσχευση μαλλιών. Επαρκή η δότρια περιοχή για να κάνουμε την επέμβαση αυτή. Ποια είναι η δότρια περιοχή μα, Είναι η περιοχή σταθερή τριχοφία, όπω λέμε εμεί. Πίσω μέρο του τριχοφύλου τη κεφαλή, η νιακή χώρα και πλάγιε χώρε. Ο Βαγγέλη, ευτυχώ γι' αυτόν, είναι πρικισμένο με μια πολύ πυκνή περιοχή, με πολύ ισχυρή υγιή τρίχα. Άρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ω προ τη διαθεσιμότητα των πόρων για να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Πράγμα που φαίνεται εξάλλου και ζωντανά. Το άλλο όμω σκέλο σε ένα νέο άνθρωπο είναι το εξή. Αγαπητέ Ευαγγέλη, ήταν η πρώτη κουβέντα που το είπα και μπορεί να το βεβαιώσει και ο ίδιο. Όσο θα φροντίσουμε με την αποκατάσταση, με τη μεταμόσχευση να φτιάξουμε τον προστινό μέρο, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει σήμερα συντηρητική φαρμακευτική αγωγή για να διατηρήσει τα υπόλοιπα μαλλιά. Το οποίο είναι εξίσου πυκνά, όπω βλέπετε. Ο δε Ευαγγέλη, να πούμε και αυτό, παρατηρήσαμε στην πορεία του follow-up μετά την επέμβαση ότι ακριβώ επειδή ήταν πάρα πολύ συνεπή στη συντηρητική αγωγή, με τι φαρμακευτικέ ουσίε, με τη μηνοξυδήλη, με την τοπική φιναστερίδη και στι θεραπείε τη αυτόλογη μεσοθεραπεία, το PRP, τα κάνει ανελιπώς, είδαμε, παρατηρήσαμε πύκνωση σε ζώνε που είχε αρχίσει η αρέωση, αλλά δεν ήταν ακόμη έντονη και δεν κάναμε μεταμόσχευση μαλλιών, όπω είναι η μεσαία ζώνη. Και το παρατήρησε πρώτο και το ανέφερε ο ίδιο, όπω μπορεί να σα το πει, φαντάζομαι. Ε. 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 Ναι, είναι αλήθεια ότι όντω ε, λόγω τη της συνεχή της συντήρηση με φιναστερίδι και με μονοξυδήλι σε καθημερινή βάση και με το PRP, όπω είπε ο γιατρό, ήταν ε, πιστεύω ότι αποφεύγει οτιδήποτε άλλο εννοώ. Είναι παραπλύθο. εξαιρετικά σημαντικό και ο ίδιο ασθενή να είναι τυπικό και να τηρεί το πρωτόκολλο που του σαφώς, δίνεται, γιατί σε κάθε σαφώς. άλλη περίπτωση δεν μπορούμε να έχει κάνουμε τίποτα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μια και αναφέρεται το PRP, μπορεί να εφαρμοστεί και μόνο του ή είναι πάντα κομμάτι του πρωτοκόλλου μεταμόσχευση μαλλιών. Κοιτάξτε, επειδή όλε οι συντηρητικέ μα ε, θεραπείε, οι οποίε δεν είναι και πολλέ, είναι μετρημένε στα δάχτυλα του ενό χεριού, όπω συνηθίζω να λέω, ε, στοχεύουν στο πρόβλημα τη τριχόπτωση από διαφορετικέ γωνίε, καλό είναι να χρησιμοποιούνται και οι τρει, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Πολλέ φορέ όμω, είτε για λόγου κάποια ιδιοσυγκρασία, κάποια αντίδραση σε φάρμακο. Η ακόμη ακόμη τη θέληση του ιδίου του ασθενού. Το PRP πρέπει να είναι το τελευταίο μα καταφύγιο γιατί, γιατί είναι ο δεσμό μεταξύ του ασθενού και του γιατρού. Γίνεται σε συνθήκε ιατρική, δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι, είναι μια ε, αυτόλογη μεσοθεραπεία. Ε, οι θεραπείε οι άλλε, οι φαρμακευτικέ, επειδή αφορούν τοπικού παράγοντε, σε μορφή Λοσιόντζελ, γίνονται στο σπίτι. Εκεί πέρα λοιπόν ο γιατρό μπορεί να μην έχει μεγάλη παρέμβαση ή καθόλου παρέμβαση, γιατί δεν μπορώ εγώ να ελέγξω αν θα είναι όλοι συνεπεί όπω καλή ώρα είναι ο Βαγγέλη. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε... που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσουν οι συνεχόμενε θεραπείε. Δυστυχώ μετά από καιρό, μετά από χρόνια, βλέπουμε τα αποτελέσματα και τη στήριση των οδηγιών και τη μη τήρηση. Αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, βλέπουμε εδώ ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Σε κάποια άλλη περίπτωση μπορεί να μην ήταν και τόσο επιτυχημένο. Αυτό ξέρετε είναι και ένα. Εγώ δεν θα το χαρακτήριζα καλά κρυμμένο μυστικό. Θα το χαρακτήριζα η στεροβουλία ή άγνοια των δίθεν κλινικών, των δίθεν ειδικών των μαλλιών, οι οποίοι Προκειμένου να προσκομιστούν τα, τα ωφέλη μια επέμβαση, δεν ενημερώνουν τον ασθενή κατάλληλα ότι η τριχόπτωση είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Αν ξεκίνησε στα 18, στα 20, στα 30, θα συνεχίζεται με αργότερο ή γρηγορότερο ρυθμό για πολλά χρόνια ακόμα. Mm. Άρα δεν μπορεί να πει ότι έκανα μια επέμβαση σήμερα και τελείωσε. Και εγώ το θεωρώ μεγάλο λάθο, εγκληματικό λάθο, ιατρική αμέλεια, ένα ειδικό γιατρό να μην ενημερώσει τον ασθενή καταλήλω με ειλικρίνεια για το θέμα τη συντήρηση. Και νομίζω ότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που ο Βαγγέλη το βεβαιώσει που είπαμε. Του είχα πει: μην κάνει καμία ενέργεια αποκατάσταση εάν δεν φροντίζει να συντηρήσει τα υπάρχοντα μαλλιά. Τώρα μου γεννάτε πάρα πολλέ απορίε. Η πρώτη από αυτέ είναι αν το αποτέλεσμα τη μεταμόσχευση είναι οριστικό. Βεβαίω. Σε περιοχέ οι οποίε ε, δεν είχαν καθόλου κάλυψη ή πολύ μικρή και έχει γίνει ολική αποκατάσταση, στην περίπτωση του Βαγγέλη είναι το πρόσθετο τρίγωνο και η μετοπία γραμμή, η αποκατάσταση είναι ε, μόνιμη και τελειωτική. Περιμένουμε δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει απώλεια μαλλιών άνω του 10% ε, ε, ακόμη και στη διάρκεια όλη τη ζωή. Στι άλλε περιοχέ που δεν έχει γίνει μεταμόσχευση, μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Ε, να φανταστώ ότι σε αυτέ τι περιοχέ προνοούμε ότι κρατάμε ένα ε, μέρος μέρο των υγιών τροποθυλακίων για να μπορέσουμε να τα επιτρέψουμε μετέπειτα, έτσι. Ακριβώ. Και υπάρχει κάποιο όριο στο πόσε μεταμοσχεύσει μπορούν να γίνουν μελλοντικά. Δεν υπάρχει όριο αριθμητικό, δηλαδή δύο ή τρει ή τέσσερι. Υπάρχει όριο που προσδιορίζεται από το capacity, από τη δυνατότητα τη δότρια περιοχή, που αν είναι πλούσια και πυκνή, μπορεί να υποστηρίξει αρκετέ μεταμοσχεύσει και κυρίω αφορά τον αριθμό των τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταμοσχευτούν. στην περίπτωση των συντηρητικών θεραπείων, PRP με νοξοτήλη φιναστερίδη, είναι μία, ένα θεραπευτικό πλάνο το οποίο ακολουθούμε εφόρου ζωή. Ποια είναι η συχνότητα εφαρμογή του. Κοιτάξτε, όπω συνηθίζω να λέω όταν με ρωτάνε, αυτό είναι από τι πιο συχνέ ερωτήσει, ειδικά των νέων παιδιών, των νέων ασθενών. Λέω το εξή, εφαρμόζουμε τι συντηρητικέ θεραπείε για όσο διάστημα μα απασχολεί η υγεία και η εμφάνιση των μαλλιών μα. Άρα δεν θα πω εγώ τον όρο εφόρου ζωή, θα πω για όσο διάστημα αυτό είναι σημαντικό για τον ασθενή, για τον καθένα από εμά. Εξαρτάται πάντα, όπω και κάθε άλλη θεραπεία, Ακριβώς. θα πω εδώ, από τον ίδιο τον ασθενή. Και, και, και βέβαια σε μεγαλύτερε ηλικίε, επειδή το πρόβλημα τη τριχόπτωση τίνει πλέον να γίνεται πιο μαλό και πιο αργά εξελισσόμενο, η ανάγκη για συντήρηση είναι πιο μικρή. Τα στάδια τη μεταμόσχευση μαλλιών, ποια είναι ακριβώ. Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, αυτή που πραγματοποιούμε σήμερα, που είναι η πιο σύγχρονη τεχνική, ουσιαστικά περιλαμβάνει την λήψη μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή με μικροεργαλεία διαμέτρου φανταστείτε μικρότερη του ενό χιλιοστού, και η μεταφορά του ένα προ ένα στην λήπτρια περιοχή. Ε, Χωρί να υπάρχουν προσχηματισμένε ε, υποδοχέ ή μικρέ τρύπε για να τα δεχτούν. Η επέμβαση κατά τεκμήριο είναι πολύ καλά ανεκτή. Είναι ελάχιστα επεμβατική, γίνεται υποτοπική αναισθησία. Ε, με πολύ μικρό ε, πόνο και με σχεδόν μηδενικό διάστημα downtime, δηλαδή χρόνο αποχή από τι δραστηριότητε. Αλλά σε αυτό θα μου επιτρέψετε να μην πω εγώ την ιατρική έτσι, αυτό θεωρία. Ακριβώ. θα πρέπει να, να ρωτήσω τον Βαγγέλη πώ ήταν η εμπειρία του πώς για Πώ έγινε κατά τη διάρκεια τη επέμβαση όσο ήσουν στην κλινική. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή ήταν ένα. Κάτσε μία μέρα με τη... κάναμε την επέμβαση και Δεν θα έλεγα καθόλου πόνο. Και θα λέγω ότι μεταχειρητικά, θα λέγω ότι μέσα σε μία εβδομάδα, 7-8 μέρε, οι κυριολεκτικά είχαν εξαφανιστεί οποιαδήποτε σημάδια από το όχι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η εμπειρία σου μετά, δηλαδή όταν έφυγε από την κλινική πήγε στο σπίτι σου, ήταν σχετικά ευχάριστη, ένιωθε ενοχλήσει, χρειαζόσαν κάποια βοήθεια. Μα και ο κυριολεκτό μου είχε πει ακριβώ τι να κάνω έτσι να συγκεκριμένε οδηγίε που έπρεπε να ακολουθήσω, τι ακολούθησα βέβαια. Δεν ήταν κάτι το δύσκολο, απλοϊκά πράγματα. Ε, και μέσα σε μια εβδομάδα ήμουνα έτοιμο να πάω στο γραφείο μου και χωρί να φαίνεται κάποιο σημάδι, χωρί να φαίνεται τίποτα. Πολύ βασικό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν μπορώ να υποβληθώ σε μεταμόσχευση μαλλιών, γιατί θα μου αφήσει σημάδια, θα όχι, έχω ουλέ, δε... δεν, μπορώ να πάω στο γραφείο. Δεν θέλω να το μάθουν επίση. Που λένε και αυτό παράγοντα. Δεν δε, φαίνεται τίποτα. Και μέσα σε μια 7-8 μέρε ήμουν α... έτοιμο να πάω στο γραφείο και δεν φαίνονταν τίποτα. Πρέπει όμω να έχουμε ξηρήσει το κεφάλι πριν τη, θερα... τη μεταμοσχεση μαλλιών. Κοιτάξτε να δείτε τεχνικά. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο και ο πιο γρήγορο. Και ειδικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα, ε, το να έχουμε μια δότρια περιοχή πολύ κοντά κουρεμένη στη μέθοδο του FUE είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πλην όμω, επειδή όπω είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που για λόγου επαγγελματικού, κοινωνικού, προσωπικού, αν θέλετε, δεν μπορούν πουδενή να συνηθίσουν και να εμφανιστούν με την εικόνα ενό πολύ κοντού κουρέματο. Για όλου αυτού του λόγου υπάρχει και τεχνικά η, η επιλογή τη ακούρευτη λεγόμενη συνεδρία, όπου πραγματικά δεν φαίνεται ότι έχει γίνει το οτιδήποτε, είτε στη δότερα είτε στη λίπτρια περιοχή. Πλην όμω οι συνεδρίε αυτέ είναι τεχνικά πιο απαιτητικέ από την πλευρά τη χειρουργική ομάδα. Είναι όμω μια επιλογή που οφείλουμε να την έχουμε στο τραπέζι, το ξαναλέω, σε περίπτωση ανθρώπων που δεν μπορούν να πάνε. Εντελώ κουρεμένη. Και είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί και σε γυναίκε. Οι οποίε φυσικά δεν μπορούν να ξυρίσουν το μαλλί του ξαφνικά έναν άντρα. Στι γυναίκε γίνεται κατά κόρον αυτό. Mm. Κατά κόρον, όπω λέτε, για ευνόητου λόγου. Ναι, Αν μου επιτρέπετε, ε, στα συνέδρια και στα σεμινάρια που διδάσκω άλλου γιατρού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη μεταμόσχευση μαλλιών, όταν δείχνουμε φωτογραφίε πριν και μετά, του ρωτάω πάντα την ερώτηση αυτή. Τι βλέπετε, σχολιάστε την εικόνα. Η πρώτη αντίδραση είναι να σχολιάσουν τεχνικά θέματα, ότι ναι, εδώ βλέπουμε. Πριν δεν είχε μαλλιά, τώρα έχει πολύ καλή πυκνότητα. Το hairline δεν υπήρχε, είναι τώρα έτσι. Λέω κάτι άλλο, βλέπετε, κάτι άλλο που σα κάνει εντύπωση. Μετά κάθονται λίγο, κοιτάνε την εικόνα πιο προσεκτικά και σκέφτονται και βλέπουν αυτό που σχολιάσατε πριν. Βλέπουν τη διαφορά στο βλέμμα, βλέπουν τη διαφορά στο πρόσωπο, βλέπουν τη διαφορά στην αυτοπεποίθηση. Βλέπουν με λίγα λόγια πριν έναν άνθρωπο νικημένο, παρετημένο. Με ανασφάλειε, χωρί ανθρωπεποίθηση. Και μετά βλέπουν έναν άνθρωπο νέο, υγιή, δυνατό, που το βλέμμα του, τα μάτια του δείχνουν ότι είναι ένα άλλο άνθρωπο. Αυτή είναι η επιδίωξη τη μεταμόσχευση μαλλιών και καμία άλλη. Νομίζω ότι όποιο και αν είναι ο φόβο ε, κάποιου που θέλει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών, ε, μπορεί να φοβάται τον πόνο ή τη μεταχειρήτικη του πορεία ή οτιδήποτε. Και μόνο που θα δει τη διαφορά τόσο εμφανισιακά όσο και στην ίδια την ψυχολογία του ανθρώπου, δεν υπάρχει πλέον αποτρεπτικό παράγοντα. Ακριβώ. Μα δεν βάζουμε μαλλιά με αυτόν τον σκοπό ε, την κάλυψη του τροχτού τη κεφαλή και κανένα άνθρωπο δεν έρχεται σε εμά γι' αυτό. Έρχονται για να βελτιώσουν το πώ αισθάνονται. Να αισθανθούν καλύτερα. Να αισθανθούν όπω θα έπρεπε να αισθάνονται βάσει τη ηλικία του και τη γενικότερη κατάσταση τη ζωή του και τη υγεία του. Καλά, νέοι άνθρωποι. Αυτό ακριβώ. <laughs> <Αυτό ακριβώς. laughs> πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο να μου μοιραστείτε και οι δύο την εμπειρία που είχατε στο 27ο Παγκόσμιο Συνέδριο τη ISHRS που πήγατε το 2019, δεν κάνω λάθο. Πέρυσι, ακριβώ. Πριν την όλη κατάσταση. Ε, και, και να μου πείτε ακριβώ πώ το ζήσατε εκεί και όλη την εμπειρία. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, Ευαγγέλη, να ξεκινήσω πρώτο. Για μένα δεν ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που εμφανιστήκαμε σε ένα ειδικό session του συνεδρίου, που είναι το λεγόμενο Live Patient Viewing Session. Στη διάρκεια αυτή τη συνεδρία, ελάχιστοι γιατροί από όλο τον κόσμο, όχι περισσότεροι από 7 με 8, παρουσιάζουν εθελοντικά. Άρα, πρέπει να θέλει και να έχει να δείξει περιστατικά με ζωντανό τον ασθενή μπροστά. Με λίγα λόγια, στο συνέδριο του τελευταίου στην Παγκόγκ, ταξίδεψε ο Ευαγγέλιο μαζί μα στην Παγκόγκ για να τον παρουσιάσουμε. Όπου δίπλα, σε πόστερ, φαίνεται η προτέρα κατάσταση, πώ ήταν ο Ευαγγέλιο πριν, τι χειρουργείο κάναμε ακριβώ με τεχνικού όρου, γιατί. Γιατί αυτό το session έχει ω αντικείμενο να περάσουν όλοι οι σύνεδροι, περισσότεροι από 600 εξειδικευμένοι χειρουργοί μαλλιών από όλο τον κόσμο, πάνω από το κεφάλι του ασθενού, πάνω από το κεφάλι του Βαγγέλη και ο ίδιο θα μα πει μετά πώ ήταν η εμπειρία αυτή, και να έχουν το δικαίωμα κυριολεκτικά να τον αγγίξουν, να τον εξετάσουν με φακό, με μεγέθυνση, με τη χτένα και να δουν αν πραγματικά πρόκειται για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι όπω παρουσιάζεται ότι είναι. Εκεί πέρα, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κρυφτεί το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να στρογγυλέψουμε με ωραία λόγια όπω ακούμε στι διαφημίσει, στι τηλεοπτικέ, την εικόνα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε με ψηφιακή επεξεργασία. Είναι ζωντανό ασθενή με ζωντανό παράδειγμα, ζωντανή μεταμόσχευση. Και μόνο που ανήκετε στο 1% των συνέδρων που μπόρεσαν και παρουσίασαν. Και μπράβο και στο Βαγγέλη που κατάφερε να έρθει και να κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι ε, και, και, να εμφανιστεί εκεί ζωντανά. Νομίζω είναι αξιοθαύμαστο και συγχαρητήρια. Ε, όπω συνηθίζω να λέω όταν με ρωτάνε δεν είναι καθόλου καλό να λες για τον εαυτό σου και να περιευθολογήσεις ότι είσαι ο καλύτερος χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άφησε τα αποτελέσματά σου και τους άλλους να μιλήσουν για σένα. Και αυτό νομίζω κάνουμε... ότι από αποτελέσματα και συνέδρια το κάθε άλλο υπάρχει πληθώρα. Αποτελεσμάτων που έχετε να δείξετε. Θα συμφωνήσω με αυτό ότι πραγματικά είχαμε πάει στον Ιδρύμα μια πολύ ωραία εμπειρία. Ε, και θα λέγω ότι είχαμε κάτι μια για δύο-τρει ώρε και μαζί είναι όλε οι χαρητήρια. Το γιατρό κύριο εδώ πέρα, είχαν μείνει όλοι πραγματικά τσι, με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ σε όλου του γιατρού. Δηλαδή, έχω τσαβά, το κοιτάγανε, μετά ξαναρχόντουσαν, το ξανακοιτάγανε. Δηλαδή, ήταν αυτό πήγανε, για δύο-τρει ώρε. Και σε κάποια φάση πίστευα ότι όλοι πάνω σε εμά ήταν και, και σα ρωτάγανε συνέχεια ερωτήσει γενικά για το περιστατικό και για το πόσο καλή δουλειά πραγματικά είχε γίνει. Είχαν μείνει πραγματικά εντυπωσιασμένοι. Δηλαδή, Κατά ψέματα, ήταν και το μοντέλο μας όμορφο. Ε, δηλαδή, ο Βαγγέλης είναι νέος <χι> <όσο χι> <πολύ> εγώ... <δηλασικό χι> και, εγωιτευτικό, οπότε κάναμε και ωραίο μαλλί. Εντάξει, ναι, είναι δηλασικά λογικό δηλασικά. να, να τραβήξει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ελπίζω να μην σα έκλεψε την δόξα. Όχι, αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής. Εμείς θα πούμε αυτό που είχε πει νομίζω ο Μικελάντζελο. Το είπαν οι <χι> Οροντέν για κάποιο γλυπτό. Και <χι> λέει, <χι> εγώ <χι> δεν <χι> έκανα <χι> τίποτα, απλά το ανέδειξα στην επιφάνεια. Το γλυπτό ήταν μέσα στο μάρμαρο. Αυτό ήταν τροφή για σκέψη κλείνοντα τη σημερινή μας συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ και Εγώ, ευχαριστώ και για πάρα την παρέμβαση και ευχαριστούμε. Να είστε καλά.